Σάββας Τσίβικος, ύπατος πρόεδρος της ΣΑΧΕΠΑ, της πιο μεγάλης ελληνοαμερικανικής οργάνωσης στην Αμερική, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Τσίβικο, καλώς ορίσατε στο News Hub. Σας ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ. Κύριε Τσίβικο, γνωρίζετε πολλά χρόνια με τον κύριο Μενέντες. Το θέμα Μενέντες παίζει παγκόσμια σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως στα ελληνικά και στα τουρκικά. Στα ελληνικά γιατί ήταν ένας φίλος της Ελλάδας και το είχε αποδείξει, στα τουρκικά γιατί ήταν ο βασικός παίκτης ο οποίος εμπόδιζε την πώληση των F-16 και θέλουμε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα, επειδή τον γνωρίζετε και προσωπικά τον κύριο Μενέντες, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ομογένεια. Σίγουρα το κλίμα είναι βαρύ, είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, γιατί δεν ξεχνάμε τα 30 χρόνια υποστήριξης προς τα εθνικά μας θέματα από τον γερουσιαστή και πριν βουλευτή Μπαμ Μενέντες. Πέραν τούτου όμως παραμένει δυνατός, ισχυρίζεται και είναι πεπισμένος ότι είναι αθώος, θα τον παλέψει και θα αθωωθεί στα δικαστήρια και το πιο βασικό είναι ότι δεν παραιτείται από γερουσιαστής. Ναι, αυτό δείχνει και την αυτοπεποίθηση που έχει για την οθότητά του, αλλά μένει να αποδειχτεί. Θέλω να μας σχολιάσει το γεγονός ότι ενώ ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανακοίνονται τις διώξεις σε βάρος του γερουσιαστή Μενέντες και της σύζυγου του, την ίδια στιγμή είχαμε την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομολογό του, τον Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και φημολογείται ότι είχαν τη συζήτηση για τα F-16 με αντάλλαγμα την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έχετε εικόνα τι συμβαίνει, γιατί η αμερικανική πολιτική δεν είναι μονολυθική? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχει αυτός ο σύνειρμος, θα λέγα, μεταξύ των δύο. Πρέπει να σας πω όμως ότι η συνάντηση Μπλίνκεν με τον Φιντάν ήταν προγραμματισμένη προηγουμένως. Δεν ξέρω όμως αν η εισαγγελία συγχρόνισε την εξαγγελία αυτών των κατηγοριών με αυτό. Σίγουρα ο γερουσιαστής Μενέντες ήταν ένα εμπόδιο στην παρούσα κυβέρνηση, όπως ήταν και στην κυβέρνηση Ομπάμα. Και διώχθηκε και τότε και πολύ φοβάμαι είναι τα ίδια άτομα πίσω από αυτήν την νέα προσπάθεια. Υπήρξε αντίθετος με την κυβέρνηση όσον αφορά το Ιράν, η Περσία όπως την ξέρουμε εμείς, την Κούβα, την Τουρκία, τη Βενεζουέλα και άλλα έτσι, δικτατορικά καθεστώτα. Στο τέλος της ημέρας όμως να θυμάστε ένα πράγμα. Ευτυχώς που δεν ζούμε ούτε στην Τουρκία ούτε στην Περσία. Είσαι αθώος στην Αμερική μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, αλλά δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι και το δικαστικό σύστημα στην Αμερική βάζει από παντού. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν στο δικαστήριο αυτοί οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας που προσπάθησε, πρέπει να πω, με τις φωτογραφίες να δηλητηριάσει τους μελλοντικούς ενόρκους όσον αφορά αυτές τις, δεν είναι ούτε καν κατηγορίες, είναι ισχυρισμοί. Έτσι είναι ο όρος στην αγγλική του allegations. Αναμένουμε τις εξελίξεις, παρουσιάζεται σήμερα στον μπροστά από τον δικαστή, ο γερουσιαστής, όπως και είναι γνωστό, θα δηλώσει αθώος και θα ζητήσει επιτάχυνση της δίκης για να μπορέσει να καθαρίσει το όνομά του και να είναι έτοιμος για την επανεκλογή του χρόνου τον Ιούλιο το 24. Είναι αρκετοί οι δημοσιογράφοι που έχουν παρατηρήσει στην αρθρογραφία αυτό που λέτε, ότι η εισαγγελία της Νέας Υόρκης περισσότερο προσπάθησε να εντυπωσιάσει παρά να παρουσιάσει στοιχεία για την ενοχή του Μενέντες. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρετε και θέλω να μας πείτε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κατηγορηθεί ο κύριος Μενέντες. Και στο παρελθόν του είχαν απαγγελθεί σοβαρές κατηγορίες μέχρι ότι είχε ας πούμε σχέσεις με ανήλικες, οι οποίες όμως αποδείχθηκαν ψευδείς.
Ναι, είχα την τύχη να παραστώ και στην δίκη τότε και πρέπει να σας πω ήταν μια παροδία δίκης από τις ομοσπονδιακές αρχές που δεν μπόρεσαν να αποδείξουν οτιδήποτε και τελικά αναγκάστησαν να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες. Εγώ νομίζω το ίδιο θα συμβεί και τώρα γιατί δεν έκανε τίποτε περισσότερο για την Αίγυπτο που κάνει για την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ ή για άλλες χώρες. Είναι σίγουρα, όπως λέμε στα αγγλικά, political persecution. Είναι μια πολιτική εξόντωση και το είπε και ο ίδιος. Κάποιοι προσπαθούν να τους κάψουν τον πολιτικό του λάκκο, πολιτικό του τάφο. Αλλά ξέροντας τον γερουσιαστή για τόσα πολλά χρόνια δεν έχω αμφιβολία για το ακέραιο του χαρακτήρα του και είμαι σίγουρος ότι θα δικαιωθεί στα δικαστήρια. Έχει μεγάλη σημασία η χρόνια φιλία που μέσα από το βίωμα μας περιγράφεται. Στην Τουρκία πάντως όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πανηγύρισαν με βαρύκτουπους τίτλους την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση Μενέντες. Σίγουρα, ναι. Και θέλω να μας πείτε το εξής, εκτός από την ελληνική κοινότητα, το ελληνικό λόμπι στην Αμερική, ενισχύει τον κύριο Μενέντες και το αρμενικό λόμπι και εδώ τώρα συνδυαστικά βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει παίξει ένα πολύ σοβαρό ρόλο σε αυτά που γίνονται στον Αγκόρνο Καραμπάχ εις βάρος της Αρμενίας. Πώς κινούνται οι υπόλοιπες μειονότητες που έχει υποστηρίξει στο παρελθόν τις χώρες τους ο Μενέντες πέραν της ελληνικής? Κοίταξε, υπάρχει για κοινότητες τις οποίες έχει υποστηρίξει στο παρελθόν. Βλέπουν αυτή την εξέλιξη και τους στεναχωρεί. Παραμένουν όμως αλληλέγγυοι στον βουλευτή, στο γερουσιαστή και επαναλαμβάνουν αυτό που είπα προηγουμένως ότι είναι αθώος μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Είναι λυπηρό, αγαπητέ φίλε, να βλέπεις να πανηγυρίζουν στην Τουρκία γιατί πραγματικά ο Μενέντες ήταν αγκάθι για την Τουρκία και για το δικτάτορα Ερντογκάν και για τις πολιτικές της Τουρκίας και τα προβλήματα που δημιουργούσε στα γειτονικά κράτη. Αλλά είναι πολύ λυπηρό να βλέπω εφιάλτες στην Ελλάδα και στην Κύπρο να πανηγυρίζουν γι' αυτό. Αυτό με λυπεί αφάνταστα και αποδεικνύει ότι δεν έχουμε ούτε μαθαίνουμε ούτε βάζουμε μυαλό. Δυστυχώς η πηγή της κακοδαιμονίας μας, μία από τις πηγές, είναι η κοντή μνήμη. Επειδή γνωρίζετε, όπως έχω πληροφορηθεί, και τον αντικαταστάτη του κυρίου Μενέντες, γιατί ο κύριος Μενέντες παραιτήθηκε από την Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας, αλλά δεν παραιτήθηκε από γερουσιαστής και τη θέση του πήρε ο κύριος Μπεν Κάρντιν, ο οποίος, όπως φημολογείται, είναι κοντά στα ελληνικά συμφέροντα και μάλιστα κρατάει και την έδρα που είχε ο άμυστος Πολ Σαρμπάνης στο Μέριλαντ. Πείτε μας δύο λόγια για την συγκεκριμένη. Τυχάνει να γνωρίζω τον γερουσιαστή Κάρντιν, ένας άνθρωπος με μια διαδρομή 50 χρόνων στη Βουλή και στην Γερουσία. Είναι ένας πραγματικός statesman της πολιτικής, πολύ σοβαρός, γνώστης των εθνικών μας προβλημάτων και νομίζω ότι δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν νομίζω να κάνει κάτι που δεν θα έκανε ο ίδιος ο γερουσιαστής Μενέντες. Το άλλο καλό, να ξέρετε, είναι ότι δεν θα διεκδικήσει επανεκλογή. Γι' αυτό δεν έχει καμία υποχρέωση να κρατήσει οποιοσδήποτε, θα έλεγα, ισορροπίες με την κυβέρνηση. Είχαμε την τιμή να τον τιμήσουμε πρόσφατα, τον Μάιο στην Ουάσιγκτον. Είναι ένας ένθερμος υποστηρικτής των εθνικών μας θεμάτων. Όπως πολύ καλά ξέρετε, στο Μέριλαντ ζει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα. Ήταν ο άνθρωπος που πήρε
κέρδισε την θέση που είχε ένας μεγάλος μοναδικός Έλληνας, ο Πόλος Αρπάνης, καταλαβαίνει τι γίνεται και νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα θα είμαστε εντάξει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά αξιόλογος. Τώρα κλείνοντας, ήθελα να μας πείτε λίγο για τα F-35. Από ό,τι βλέπουμε από την δισογραφία, μόνο με φήμες έχουμε πληροφορίες, τα F-35 είναι δρομολογημένα να τα πάρει η Ελλάδα ως αντιστάθμισμα με την κίνηση που θέλει να κάνει με τα F-16, την αναβάθμιση και την πώληση με την Τουρκία, συν το γεγονός ότι περιμένουν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αυτό όσον αφορά το αντιστάθμισμα. Θέλω να μας πείτε αν έχετε εικόνα για αυτό που φημολογείται, ότι είναι δρομολογημένο να πάρει τα F-35 η Ελλάδα. Σίγουρα και έχει αργήσει, κατά γνώμη μου, θα ανακοινωνόταν πριν 2-3 μήνες, αλλά καθυστέρησαν για να μην εξαγριώσουν δίθεν τον Ερντογκάν, αλλά νομίζω ότι στις πρώτες 2 εβδομάδες του Οκτωβρίου θα μπει μια τελεία και σε αυτή την πράξη, γιατί έχει παρατραβήξει το θέμα. Όσον αφορά τα F-16, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι φαίνεται ότι έγινε μια συναλλαγή μεταξύ του Biden και του Ερντογκάν για την ένταξη της Σουηδίας, την οποία κατακρίνω, την οποία θεωρώ τεράστιο λάθος από την πλευρά του Biden, ενός Προέδρου που εμείς αναμέναμε πάρα πολλά από αυτόν. Δυστυχώς έπεσε στην παγίδα του Ερντογκάν και στο τουρκικό παζάρι και στους εκβιασμούς του Ερντογκάν όσον αφορά την Σουηδία. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο πρόεδρος Biden ότι μια τυχόν σύραξη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος θα κατεδαφίσει αυτό το οικοδόμημα που λέγεται ΝΑΤΟ. Γι' αυτό εγώ βλέπω την ένταξη της Σουηδίας σε αυτή τη φάση συμβολική, θα έλεγα, και πρέπει η Αμερικάνικη κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματικά να δουν τα γεγονότα και τι συμβαίνει στην περιοχή. Δεν έχει σταλεί ακόμα επιστολή από την κυβέρνηση προς την Βουλή και την Γερουσία για να εγκρίνουν αυτή την τυχόν πώληση. Γι' αυτό έχουμε χρόνο και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι πολύ μπροστά σε αυτό το τομέα. Έχει αρχίσει η παράδοση των εξυγχρονισμένων F-16. Τα Viper, βέβαια. Και μιλάμε ότι και αν πάρει το Kate στους επόμενους μήνες η Τουρκία, να ξέρετε ότι θα περάσουν κάποια χρόνια μέχρι να πάρει, αν πάρει τα νέα αεροπλάνα. Τελευταία μιλούσαν για ανταλλακτικά μόνον και όχι για νέα αεροπλάνα. Ούτως ή άλλως αυτή η διαδρομή θα είναι μακρά. Και πάντοτε στο τέλος της ημέρας, μετά από πολλές συζητήσεις που είχαμε με αξιωματούχους εδώ, η Ελλάδα παραμένει να έχει το πλεονέκτημα όσον αφορά τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Κύριε Τσίφικο, χαιρετίσματα καταρχήν πάρα πολλά από την πατρίδα στην ελληνική και την κυπριακή ομογένεια που ζει στις ΗΠΑ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση και την ανάλυση που μας κάνατε στο site. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε πάντα καλά.